Κυβερνητική εκπρόσωπος δεν απέκλεισε σήμερα η σύγκρουση του Μεγάλου Μαξίμου με τους πιστωτές για το τρίτο μνημόνιο και τη συμμετοχή ΜΜΗ του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ να φτάσει ακόμα και μέχρι τα άκρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πλέον απέναντί του Λαγκάρτ, Λιού και Σόιμπλε. Υπάρχουν διαφωνίες. Το πώς κοϊφώνεται αυτή η συζήτηση από τις δύο πλευρές, αν τελικά φτάνει ή όχι σε σύγκρουση, αυτό είναι ζήτημα το οποίο εν μέσω μιας διαδικασίας διαπραγματευτικής δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί. Η συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ δεν είναι μόνο πρακτική που έχει αποδώσει, αλλά είναι θεμελιωμένη και στα σχετικά νομικά κείμενα για το πρόγραμμα του ESM. Οι αιχμηρές δηλώσεις Σόιμπλε συνεχίζουν να ενοχλούν την Αθήνα. Ο κύριος Σόιμπλε είναι ένας πολιτικός πολύ σκληρός και είναι και σκληρός άνθρωπος. Οι σκληροί πολιτικοί και οι σκληροί άνθρωποι θέλουν σκληρές απαντήσεις ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής. Και θεωρώ ότι στις θέσεις του κύριου Σόιμπλε η ελληνική κυβέρνηση απαντά με τον δέοντα τρόπο. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Τζακ Λιού είναι ανένδοτος για τη συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ, ενώ στο Ταμείο επικρατεί εκνευρισμός. Αν η Ελλάδα δεν το επιθυμεί, μπορεί να το δηλώσει επισήμως, να αποπληρώσει τα δάνεια και να αποχωρήσει. Για να συμμετέχει στο τρίτο μνημόνιο, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ απαιτεί να ψηφιστεί το ασφαλιστικό, το φορολογικό και οι ρυθμίσεις για τους αγρότες, να υπάρξουν ισοδύναμα 4 δις για δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις περικοπές, καθώς και να προβλεφθούν μέτρα 1,8 δις για το 2017. Τα συμφωνημένα για το προσφυγικό και η δεύτερη λίστα με τα προαπαιτούμενα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Το σενάριο της εμπλοκής βολεύει τον Σόιμπλε. Αλλά και στις Βρυξέλλες επικρατεί δυσαρέσκεια και εκνευρισμός, καθώς θεωρούν ότι υπήρξε υπαναχώρηση της Αθήνας από τα συμφωνηθέντα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα και δεν θα υπάρξουν εκταμιεύσεις χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρών εκφράζουν ανησυχία τους για τις εξελίξεις και επικρίνουν την κυβέρνηση για τη στάση της.